Τις εκτιμήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την κυπριακή οικονομία ήταν αναμενόμενο άλλωστε. Όλα αυτά την ώρα που χιλιάδες δανειολήπτες έσπευσαν να αξιοποιήσουν από την πρώτη μέρα εφαρμογής του το μέτρο αναστολής δόσεων δανείων. Εγκύκλιο προς τις τράπεζες για την παραχώρηση νέου δανεισμού σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα, προτρέποντάς τις να δώσουν δάνεια γρήγορα. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης και τον Νέστρο Βασιλείου. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέστρο, ορίστε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Στο άγωνο έδαφος, θα λέγαμε, της οικονομικής κρίσης, της οικονομικής ύφεσης, άρχισε να βαδίζει η κυπριακή οικονομία και αυτό αποτυπώνεται στην πορεία που διαγράφει ο σύνθετος προπορευόμενος οικονομικός δείχτης, έτσι ονομάζεται, της Κύπρου, ο οποίος παρουσιάζεται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με την Ελληνική Τράπεζα. Η προκαταρκτική τους εκτίμηση για τον μήνα Μάρτιο προκύπτει, καταλήγει στο εξής συμπέρασμα, ότι καταγράφεται σημαντική μείωση αντικατοπτρίζοντας την αναμενόμενη ύφεση στην οικονομία. Η αναστροφή και η καθοδική πορεία του δείκτη προδιαγράφει, όπως αναφέρεται, την επικείμενη σημαντική μείωση στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν λόγω των πολύ σημαντικών συνεπειών της πανδημίας στους πλείστους τομείς της κυπριακής οικονομίας και προσθέτει τέλος ότι η βελτιωμένη ετήσια πορεία του δείκτη όχι μόνο τερματίζεται, αλλά αναστρέφεται το Μάρτιο, προδιαγράφοντας τις σημαντικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομική δραστηριότητα. Όμως και στα όσα αφορούν στην αναστολή δόσεων δανείων. Ποια είναι η εικόνα, Νέστορα? Λοιπόν, χιλιάδες δανειολήπτες έχουν σπεύσει να αξιοποιήσουν το μέτρο ακριβώς της αναστολής δόσεων δανείων για 9 μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον στο μέτωπο της Τράπεζας Κύπρου, είχαν υποβληθεί μέχρι και τις 3 το απόγευμα 2.300 αιτήσεις δανειοληπτών οικοκυριών και επιχειρήσεων. Η Ελληνική Τράπεζα έχει ανακοινώσει πριν από λίγο ότι δίδει χρόνο στους δανειολήπτες της μέχρι και τις 28 του Απρίλη για να υποβάλλουν αίτηση αναστολής δόσης και διευκρινίζει ότι η αποκοπή των δόσεων θα εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης του διατάγματος. Άρα, πρακτικά οι πελάτες της θα επωφεληθούν το σύνολο των 9 μηνών εφόσον ανταποκριθούν. Άρα, μέχρι και τις 28 του Απρίλη, η Ελληνική λέει ότι μπορούν να πάνε, αλλά θα έχει τροποντινά αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έναρξης του διατάγματος. Έτσι. Ναι, ναι. Το λέω απλά. Τώρα, έχει σημασία να ξεκαθαρίσουμε πλήρως το σκηνικό. Για το μέτρο της αναστολής δόσεων, τι ακριβώς ισχύει, Νέστορα, γιατί δεχόμαστε τηλέφωνα από το πρωί. Πάρα πολύ σωστά. Να τα βάλουμε όλα κάτω, λοιπόν. Προκύπτει ότι η αίτηση, οι τράπεζες δεν μπορούν να αρνηθούν την αναστολή δόσεων σε κανένα συνεπή δανειολήπτη. Δεύτερον, όσοι επιθυμούν αναστολή δόσης, πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση, να την υπογράψουν και να την αποστείλουν στην τράπεζα μέσω email, fax και άλλων τρόπων που περιγράφονται. Πάντως δεν απαιτείται εκεί, το ξαναλέμε, η φυσική τους παρουσία. Και τρίτον, το αίτημα εγκρίνεται. Η φυσική παρουσία δεν απαιτείται. Ναι. Το υπογραμμίζω 2 και 3 φορές. Ναι, παρακάτω. Ναι. Τώρα, το αίτημα εγκρίνεται αυτόματα από την τράπεζα. Οι τράπεζες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χρεώνουν τόκους υπερημερίας. Η 9-μηνη περίοδος αναστολής τελειώνει στο τέλος του χρόνου. Άρα, όσοι δανειολήπτες υποβάλλουν άμεσα το αίτημά τους, θα τη χάνουν αναστολής δόσης από τον Απρίλιο και επιτά. Συνεπώς, εάν κάποιος υποβάλει αίτηση τον Μάιο, τότε θα ανασταλούν οι δόσεις του για 8 μήνες μόνο. Όσον αφορά στο θέμα των δόσεων και των τόκων που συσσωρεύονται, να ξεκαθαρίσουμε και εδώ το σκηνικό. Προκύπτει το εξής, ότι η αναστολή δόσεων για 9 μήνες συνεπάγεται επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου για 9 μήνες. Και άρα η διαφοροποίηση, η όποια διαφοροποίηση μπορεί να υπάρξει μόνο κατόπιν συμφωνίας της τράπεζας και του δανειολήπτη. Ναι. Έχουμε όμως και την εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας που προτρέπει τις τράπεζες να διοχετεύσουν άμεσα χρήμα στην αγορά μέσω δανεισμού. Ακριβώς, λόγω προς αποφυγή ρευστοτικής ασφυξίας επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων κυρίως. Η Κεντρική Τράπεζα έρχεται να χαλαρώσει τους όρους παραχώρησης δανεισμού και δει στο παρατράβηγμα και τη βραχυπρόθεσμη διευκόλυνση περιλαμβανομένων και διευκολύνσεων με εξ ολοκλήρου δάνεια, με εξ ολοκλήρου αποπληρωμή στη λήξη τους. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, και είναι αυτό που βλέπουμε, ο ρόλος των τραπεζών είναι ζωτικός αυτή την ώρα για τη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας. Συναφώς, με γνώμονα την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και με στόχο την άβληση των αρνητικών επιπτώσεων του κορονοϊού στην οικονομία, κρίνεται αναγκαία η ταχεία παροχή νέου τραπεζικού δανεισμού. Πρέπει να πούμε ότι οι διευκολύνσεις μπορούν να παραχωρηθούν σε μικρομεσαίες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που καταγράφουν μείωση στον κύκλο εργασιών τους κατά 25% για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και με 50% μείωση, δεδομένου ότι είναι συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Ενώ η συνολική διάρκεια των διευκολύνσεων δεν μπορεί να ξεπερνά τους 12 μήνες, τον ένα χρόνο, με στόχο την κάλυψη πολύ συγκεκριμένων τρεχουσών αναγκών ρευστότητας, είτε κεφάλαιο κίνησης, μισθή, ενίκεια και οφειλές προμηθευτές.
Μάλιστα. Να δούμε τώρα αν θα τα αποκριθούν οι τράπεζες σε αυτή την εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα, την ίδια ώρα που περιγράφουμε αυτά, φαίνεται κυρίες και κύριοι και το καταγράφει πολύ καλά στο ρεπορτάζ που θα παρακολουθούμε αμέσως τώρα, θα μας το δώσει η ίδια, φαίνεται ότι βρίσκεται στον αέρα το κυβερνητικό νομοσχέδιο για την παραχώρηση κυβερνητικών εγγύσεων. Εναλλακτικές προτάσεις φαίνεται ότι ετοιμάζουν τα κόμματα, ενώ αναβλήθηκε και η προγραμματισμένη σύνοδος της Ολομέλειας για την προσεχή Πέμπτη. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Η Πέτρα Αργυρού έχει αποκαλυπτικές πληροφορίες για μας. Πέτρα, καλησπέρα, ορίστε. Καλησπέρα σας. Στα Τάρταρα, λοιπόν, φέρεται χρήση Αθένα. Οδηγείται η κυβερνητική πρόταση για την παραχώρηση κρατικών εγγύσεων 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με σκοπό την παραχώρηση δανείων με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους. Η πρόταση συναντά τις στεναρές αντιστάσεις των πολιτικών δυνάμεων, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι δεν θα υποφεληθεί η πραγματική οικονομία και οι εργαζόμενοι. Δεν είναι τυχαία και η σημερινή ανακοίνωση της Ολομέλειας, της αναβολής της Ολομέλειας της Πέμπτης και η μετάθεσή της για την Παρασκευή. Βεβαίως, Χρύσανθε, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέα αναβολή μέχρι ότου να εξευρεθούν συνενετικές προτάσεις για στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Πάντως, το ρεπορτάζ λέει ότι τα κόμματα επεξεργάζονται εναλλακτικές προτάσεις, έτσι, Πέτρα? Έτσι ακριβώς, έτσι πράγματι είναι που συμβαίνει. Το δίκο λένε οι πληροφορίες, αλλά θα μπορείς να το επιβεβαιώσεις και εσύ σε πολύ λίγο με τον πρόεδρο του κόμματος. Ετοιμάζεται να υποβάλει εναλλακτική πρόταση για απευθεία στήριξη μισθωτών και εργαζομένων, να καταβάλλεται δηλαδή μέρος της μισθοδοσίας των εργαζομένων και των μισθωτών από το κράτος, όπως θα συμβεί αυτό τον μήνα. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι η επιδότηση της απασχόλησης, όπως εξαγγέλθηκε και αρχίζει εντός των ημερών να έχει ένα κόστος της τάξης των 250 εκατομμυρίων ευρώ, τότε θα προταθεί αυτό να συνεχιστεί ως τον Ιούνιο, τουλάχιστον μέσα από δανεισμό που θα εξασφαλίσει το κράτος. Άρα λοιπόν το δίκο εισηγείται επιδότηση της απασχόλησης από το κράτος απευθείας προς τους εργαζόμενους. Η πρόταση αυτή βρίσκει ανταπόκριση και από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις? Έχει δηλαδή δημιουργηθεί ένα πολιτικό μέτωπο γύρω από αυτήν? Έτσι φαίνεται, Χρύσανθε, ως φιλοσοφία η απευθεία στήριξη της πραγματικής οικονομίας και των εργαζομένων από το κράτος συγκεντρώνει την εύνοια και του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ και όχι μόνο. Παρά τα αυτά, και το ΑΚΕΛ και η ΕΔΕΚ ετοιμάζουν τις δικές τους εναλλακτικές προτάσεις. Αυτή την φιλοσοφία όμως. Το ΑΚΕΛ έχει συστήσει ομάδα πλαισιωμένη από οικονομολόγους και επεξεργάζεται τέτοιες προτάσεις, οι οποίες ολοκληρώνονται ως αύριο και θα τεθούν, όπως όλα δείχνουν, στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Οι προτάσεις αυτές θα βασίζονται ακριβώς στην απευθείας χρηματοδότηση εργαζομένων και της πραγματικής οικονομίας. Είναι δε θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η πρόταση για κυβερνητική εγγύηση δανεισμού θα είναι και αδιαφανής αλλά και οικονομικά λανθασμένη. Αδιαφανής γιατί θα εναπόκειται στις τράπεζες να δανείσουν όπου και όποιον θέλουν και ο δανεισμός θα είναι ανεφελέχου, ενώ θα πρόκειται για κρατική εγγύηση που σημαίνει ότι αν δεν πληρωθούν αυτά τα ποσά, στο τέλος της ημέρας θα τα φορτωθεί ο φορολογούμενος πολίτης χωρίς ο ίδιος να έχει κάποιο όφελος. Στη βάση ποιας επιχειρηματολογίας θεωρείται οικονομικά λανθασμένη η κυβερνητική πρόταση των εγγύσεων, Πέτρα? Ναι. Εκείνο που αφήνεται να διαφανεί ως μεγάλη ανησυχία είναι αφενός ότι ουδής θα μπορεί να ελέγξει εάν μια επιχείρηση θα λάβει ευνοϊκό δάνειο για να διασφαλίσει τους εργαζόμενους και τη βιωσιμότητά της. Εκφράζεται δηλαδή ανησυχία ότι πιθανόν κάποιες επιχειρήσεις να λάβουν τα χρήματα για να καλύψουν άλλες υποχρεώσεις τους και να μην μετατραπεί αυτό το χρήμα προς όφελος της πραγματικής οικονομίας. Έπειτα, αυτή η σχολή σκέψης προτάσει τρία ακόμη επιχειρήματα. Αφενός να μην αποπληρωθούν ποτέ αυτά τα δάνεια και αφετέρου να μην τονωθεί η κατανάλωση, που αν μη τι άλλο σε μια περίοδο κρίσης θα μπορούσε να κρατήσει έστω για λίγο την οικονομία. Ναι. Τώρα, απευθεία στήριξη εργαζομένων και πολιτών, λένε, θα σημαίνει πνοή στην κατανάλωση, που αυτό θα δώσει τονωτικές ενέσεις σε χιλιάδες επιχειρήσεις και βεβαίως όχι μόνο. Και το κράτος θα υποφεληθεί, καθώς θα έχει έσοδα από τον ΦΠΑ, αλλά και από φόρους κατανάλωσης. Τώρα, με απευθεία στήριξη των μισθών και των εργαζομένων όμως, όφελος θα έχουν και οι ίδιες επιχειρήσεις, καθώς θα αποφορτωθούν από επιβαρύνσεις που θα είχαν εάν λάβαναν δάνεια για να πληρώσουν τους υπαλλήλους τους. Πάντως, ένα από τα ζητήματα που γύρονται είναι πώς η Βουλή δεν μπορεί να αυξήσει κρατικές δαπάνες, όπως επίσης και ένα ερώτημα που προκύπτει είναι από πού θα δανειστεί το κράτος, έτσι, Πέτρα? Ναι. Στο μεν πρώτο φαίνεται ότι
θα κατατεθούν ή θα επανέλθουν με νέες προτάσεις και κυβέρνηση και πολιτικές δυνάμεις αν ευωδώσει όλη αυτή η παρασκηνιακή διαβούλευση. Τώρα, το κράτος θα μπορούσε να δανειστεί από το παράθυρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία στις 26 Μαρτίου ανακοίνωσε ότι άρχισε να εφαρμόζει το λεγόμενο PPP πρόγραμμα, δηλαδή το Pandemic Emergency Purchase Program, που είναι, έχει εγκριμένο ένα κονδύλι της τάξης των 750 δισεκατομμυρίων. Στο PPP προστίθεται και το πρόγραμμα αγοράς ιδίων κεφαλαίων και είναι προφανώς και αυτό εκτακτής ανάγκης, με ενεργητικό 120 δισεκατομμυρίων, το λεγόμενο APP. Μέσω του PPP, λοιπόν, το κράτος θα μπορούσε να δανειστεί εντός του 2020 με ένα εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο. Το πρόγραμμα λύγει στο τέλος της χρονιάς ή μέχρι να τελειώσει αυτή η πανδημία και μέσω αυτού μπορούν να αγοράζονται κρατικά ομόλογα. Να φανταστείτε, Χρήσανθε, η Ελλάδα, η οποία δεν κατάφερε ακόμα ως κράτος να φύγει από την κατηγορία σκουπίδια και να βγει στις αγορές, κατάφερε να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πόσο δε μάλλον η Κύπρος, που έχει συνέλθει εδώ και καιρό και έχει μάλιστα καταφέρει να βγει στις αγορές όχι μία φορά, αλλά αρκετές. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρα Αργυρού. Ευχαριστούμε.